Και να καλησπέρισουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντο. Σα ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μα, κύριε Ξυλούρη, για ένα θλιβερό θέμα, πραγματικά, διότι μέσα σε λίγε μόλι μέρες έχουμε τρει διαφορετικέ περιπτώσει περιβαλλοντική μόλυνσης. Το είδαμε μόλι, το παρακολουθήσαμε μόλι στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Αρδευτικό φράγμα Ινίου, εκβολέ από σελέμι και σε παραπόταμο του γεροποτάμου. Καλησπέρα, κυρία Σαλαπάτα, και ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε και για την πρόσκληση να συνομιλήσω μαζί απόψε. Όντως, έτσι είναι. Τρεις περιπτώσεις τις τρεις τελευταίες μέρες αρκετά σοβαρές, mm -hmm. τις οποίες εξετάζουμε. Σήμερα το πρωί μόλις ενημερωθήκαμε και για την ρήπανση στο φράγμα του Ινίου, το μικρό φράγμα, και στο Μιλοπόταμο, τα συνεργεία μας έφυγαν αμέσως. Πήγαν εκεί για να κάνουν την αυτοψία, τη δειγματοληψία και να εξετάσουν ε, το, το φαινόμενο. Ωραία. Επιτρέψτε μου τώρα, κύριε Ξιλούρη, να πάρουμε μεμονωμένα λίγο τι περιπτώσει. Να ξεκινήσουμε σε ό,τι αφορά το αρδευτικό φράγμα του Ινίου. Η άντληση έχει κλείσει, η μόλυνση δεν έχει περάσει στο μεγάλο φράγμα μέσω του οποίου αδρεύονται και νομίζω, αν δεν κάνω λάθο, με διορθώνετε, περισσότερα από 11.000 στρέμματα. Το συνεργείο λοιπόν μα είπατε ότι πήρε δείγμα και προχώρησε στο σχετικό έλεγχο. Έχει προκύψει οτιδήποτε νεότερο μέχρι και αυτή την ώρα. Όχι. Όχι. Ε, τα δείγματα έχουν δοθεί ε, στο χημείο που έχουμε συμβληθεί, πιστοποιημένο mm -hmm. ε, και, και τα δείγματα που πήραμε από το. Δηλαδή, παίρνουμε διάφορα δείγματα με κωδικό και δίνονται. Θα περιμένουμε από αύριο, θα αρχίσουν ε, να βγαίνουν τα αποτελέσματα. Είναι κάποια που χρειάζονται χημικέ αναλύσει τέσσερι-πέντε μέρε, αλλά βγαίνουν σε μια μέρα-δυο. Ε, ε, σταδιακά θα παίρνουμε τα, τα αποτελέσματα. Άρα, τα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε Είτε. σαφή εικόνα. Ε, για το ποια είναι η ρίζα του κακού. Τώρα σε ό,τι αφορά τη μόλυνση στις εκβολές του Αποσελέμη, γιατί πραγματοποιήθηκε και σήμερα δειγματοληψία. Βεβαίω. Στο, στον Αποσελέμη, επειδή το θέμα είναι εξίσου σοβαρό, θα έλεγα πάρα πολύ σοβαρό με την έννοια ότι ένας βιότοπος προστατευμένη περιοχή και είναι και στο αν θέλετε, στην, στα βόρεια παράλια της Κρήτη. Ε, Κρήτης. Ε, η προσοχή μας είναι σχεδόν καθημερινή για να δούμε από πού προήλθε, ε, ποια είναι η αιτία, και οι επισκέψει μα είναι συχνότατε, η δειγματοληψία, ε, δειγματοληψίε αρκετέ για να διαπιστώσουμε τι έχει συμβεί και να επιβληθούν οι αντίστοιχε κυρώσει. Να, θε... να σημειώσω όμω ναι. ότι έχουμε ενημερώσει και τι ε, συναρμόδιε υπηρεσίες, δηλαδή το Δασαρχείο, ε, προφανώ η αστυνομία, για να ε, κάνουν και αυτή από τη δική του μεριά την, τις έρευνες που χρειάζονται για να εντοπίσουμε. Τον, τον παραβάτη, την πηγή mm -hmm. δηλαδή. Mm -hmm. Αυτό αφορά και τον υπόγειο αγωγό ο οποίος καταλήγει στο ρέμα. Βεβαίως. Υπάρχει ένας αγωγός, για να μην γίνει παρανόηση, υπάρχει ένας αγωγός που έχει βάλει ε, ο, ο ΑΚ, το φράγμα δηλαδή, σε λέμε, που δίνει την οικο οικολογική λεγόμενη παροχή για να συμπληρώνει, να διατηρεί ζωντανό τον, τον, τον οικότοπο, το οποίο είναι νόμιμο, είναι κανονικό και λειτουργεί. Μάλιστα σήμερα το μεσημέρι είχα και μια επικοινωνία με τον ΟΑΚ. Ε, υπάρχει όμως ένας αγωγός, έχει βρεθεί ε, περίπου στο μέσο της διαδρομής από τη γέφυρα του, όπως λέμε, μέχρι την παραλία, μέχρι το Δέλτα, που ε, έχουμε ενημερώσει το δασαρχείο που είναι η υπευθύνη του για να διαπιστώσει από πού ξεκινάει και πού καταλήγει. Αναφορικά τώρα με την υπόθεση στο Γεροπόταμο, θα ήθελα να μας πείτε λίγο τι διαδικασίες θα ακολουθηθούν. Έχει εντοπιστεί η ελεουργείο έξω Βεβαίως. από τον οικισμό, το οποίο διοχέτευε τα νερά πλήσης των μηχανημάτων στο ποτάμι. Το ακούσαμε και στο σχετικό ρεπορτάζ. Βεβαίως. Ε, δυστυχώς η, η ρήπανση που εντοπίστηκε, μίλησα με το συνεργείο συγκεκριμένα, ε, φαίνεται ότι προχωράει παραπάνω από, σε ένα παραπόταμο του, του Γεροπόταμου. Και αύριο το πρωί θα είναι το συνεργείο πάλι εκεί για να κάνει αυτοψία σε όλο το μήκο του παραπόταμου για να δούμε από πού προήλθε, ε, η, από πού είναι η πηγή. Γιατί όσο ανεβαίνουμε πιο ψηλά και βρίσκουμε δείγματα, καταλαβαίνουμε ότι η ρήπανση προήλθε από ένα κοντινό, μια κοντινή πηγή. Δεν θέλω να ονομάσω γιατί δεν έχουμε ακόμα στοιχεία. Θα είμαστε πάλι αύριο το πρωί εκεί, mm -hmm. όπως όπω και στο Ινι. Θα είναι αύριο το πρωί το συνεργείο ξανά για να ελέγξει τα αριάκια, τα οποία οδηγούν στο μικρό φράγμα. Να δούμε από πού μπορεί να έχει προέλθει. Έχει ειδοποιηθεί η αστυνομία και θα είναι εκεί και το λιμενικό, στο, για τον Γεροπότα μου μιλάω, για να γίνει ό, όσο καλύτερα γίνεται συντονισμένο έλεγχο ε, της τη κατάσταση. είναι πολύ χαρακτηριστικό, κύριε Ξυλούρη, το γεγονό ότι τα πρόστιμα όχι μόνο σε ελεουργία, αλλά σε επιχειρήσει, σε ιδιώτε, το 2021 υπερβαίνουν Κατά 100.000 ευρώ. Και αυτό είναι και αντιπροσωπευτικό δείγμα του προβλήματο, έτσι. Βεβαίω. Να, να σα πω, κυρία Σαλαπάτα, ο στόχο τη περιφέρεια δεν είναι να επιβάλλει πρόστιμα. Ο στόχο μα είναι να υπάρξει μια καλή συνεργασία, ενημέρωση, πρόληψη, για να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Η ζημιά που έγινε τώρα, για παράδειγμα, στο φράγμα του Ινίου. E με όποιο πρόστιμο δεν ξεπληρώνεται. Έγινε ζημιά δεν μπορεί να μεταφερθεί το νερό στο μεγάλο φράγμα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι ό,τι πρόστιμο και να μπει, δεν αποκαθίσταται τη ζωή. Άρα, η μήπως πρέπει να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι. Αυτό γίνεται. Γίνεται σε μια βάση προγραμματισμένων τακτικών και έκτακτων ελέγχων και μετά από καταγγελίε. Δηλαδή, έχουμε τριών ειδών, θα έλεγα, ελέγχου, οι οποίοι γίνονται από την υπηρεσία και από τι αρμόδιε υπηρεσίε. Αυτές που είναι οι έλεγχοι που είναι προγραμματισμένοι, η τακτική να το ονομάσω, η έκτακτη που κρίνουμε ότι τώρα επειδή για κάποιο λόγο να μην αναφέρω και τι αιτίε, θα πρέπει να κάνουμε έλεγχο σε, όχι μόνο στα ελεουργία, όχι μόνο στα ριάκια για κατσίγαρο, αλλά και για άλλε παραβάσει που συμβαίνουν, βοθρολήματα και ε, ε, έχω, μια, έχω μια καταγραφή των παραβάσεων και γίνονται και έλεγχοι μετά από καταγγελίε, όπω έγιναν τα σημερινά δύο περιστατικά. Γίνονται έλεγχοι και γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι. Αυτό που κάναμε όμω και θέλω να, να, εκφράσω έτσι την. Θα πω την δυσφορία μου είναι ότι την περασμένη Τετάρτη κάναμε μια ημερίδα για τη διαχείριση των αποβλήτων των λεουργίων του Κατσίγαρου και της Ελαιοπυρήνας και είχαμε μια καλή όντως συμμετοχή και συνεργασία με τους ελαιοργούς. Και μετά από δύο μέρες κάποια συνείδητη ε, για τους δικούς τους λόγους που δεν μπορώ να τους κατανοήσω ε, πήγαν και έριξαν ε, κατσίγαρο κατσίγαρος φαίνεται να είναι στο, ε, στο φράγμα του Ινιού και στο γεροπόταμο. Ε, θα, θα ε, θέλω να κάνω μια έκκληση. Ε, πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι ο τόπος που ζούμε ε, δεν είναι ούτε δικός μας, τον έχουμε δανειστεί και θα τον παραδώσουμε. Τον έχουμε δανειστεί από τους πατεράδες μας Μα τον παρέδωσαν σε μια καλή κατάσταση. Εμεί έχουμε υποχρέωση να τον διατηρήσουμε και να τον παραδώσουμε σε καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή, ο κατσίγαρο που ρίχνει κάποιο ή τα βοθρολίματα ή όποια άλλα ε, ρηπογόνα στοιχεία ρίχνει στο περιβάλλον θα καταλήξουν στη θάλασσα, θα δημιουργήσουν πρόβλημα τοπικό, θα ε, έχει πρόβλημα η βλάστηση και αυτό είναι ει όλων μα. Δεν εξαφανίζονται αυτά τα πράγματα. Κάπου μεταφέρονται και δημιουργούν προβλήματα. Σοφίσανε ψάρια, για παράδειγμα, στο, στον Αποσελέμι. Γιατί τα ψάρια ψοφίσανε ενδεχομένω από έλλειψη οξυγόνου, άρα κάτι μπήκε μέσα και έδιωξε Μάλιστα. το οξυγόνο. Λοιπόν, κύριε Ξυλούρη, εγώ σε αυτό το σημείο να σα ευχαριστήσω θερμά που βρεθήκατε απόψε κοντά μα και α ελπίσουμε σύντομα να ενωθούν τα κομμάτια του παζλ και να δούμε από πού προέκυψαν οι εικόνε αυτέ, οι τόσο απογοητευτικέ που παρακολουθήσαμε σήμερα στου δέκτε μα. Σα ευχαριστώ εκ νέου. Και εγώ σα ευχαριστώ.